Τι ακριβώς γίνεται, είναι σε ύφεση, υπάρχουν αναζωοπυρώσεις, τι ακριβώς γίνεται με τη φωτιά αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή ευτυχώς επικρατεί άπνοια. Σήμερα έχουμε δίκτυ 4 στην περιοχή. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια εχθές το βράδυ που ουσιαστικά ήταν και, το κρίσιμο σημείο από τους πυροσβέστες, από τις εθελοντικές ομάδες, το Δήμο, την αστυνομία, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ναι. Και σήμερα ουσιαστικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σημειακά να σβήνονται μικροεστιούλες που υπάρχουν, ώστε να μην έχουμε τη δυνατότητα των αναζωπυρώσεων σε μια δεδομένη στιγμή που ο άνεμος θα γυρίσει και θα δημιουργήσει θέματα. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Παρά τις δυσκολίες, γιατί υπάρχει δύσκολο ανάγλυφο στην περιοχή. Ακριβώς εκεί ήθελα να σταθώ. Καταρχάς, όπως πηγαίνει κάποιος, για να δώσουμε ένα περίγραμμα της περιοχής, όπως πηγαίνει κάποιος για Πάτρα, είναι στο αριστερό χέρι φωτιά, έτσι? Όπως πηγαίνει για Πάτρα είναι στο αριστερό χέρι, είναι στην περιοχή της τράπεζας Διακοφτού, στο κομμάτι σε αυτό το εύρος. Σκεφτείτε ότι ουσιαστικά η περιοχή εδώ είναι ένα τελείωτο μπαλκόνι, το οποίο βλέπεις από πάνω τη θάλασσα. Εκεί όμως είχε καεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια? Είχε μείνει παρθένα περιοχή για να κάψει μια νέα φωτιά? Ένα κομμάτι συγκεκριμένο είχε καεί. Και στη συνέχεια τώρα κάει και επίσης ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Έγινε μια αρκετά σημαντική περιβαλλοντική καταστροφή. Στο δασικό κομμάτι είναι όλο πεύκο. Και όπως καταλαβαίνετε, η δυναμική της φωτιάς εχθές ήταν πάρα πολύ ουσιαστική. Όσον αφορά τις ζημιές, έχουν σημειωθεί σε κατοικίες? Γιατί από τη στιγμή που αναφέρατε, και αυτό είναι ιδιαίτερος σωστό, ότι είναι το μπαλκόνι της περιοχής, πολλοί έχουν φτιάξει κατοικίες εκεί. Έχουν σημειωθεί ζημιές? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια κατοικία που να έχει καεί, και αυτό οφείλεται ουσιαστικά στη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε χτες το βράδυ από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους εθελοντές και όλους τους φορείς, γιατί η φωτιά, θα τα έλεγα κατ' υπερβολή, ότι έγλειψε τα σπίτια. Μάλιστα. Δηλαδή έφτασε πάρα πολύ κοντά στον οικισμό, στους οικισμούς, ιδιαίτερα στο χωριό Τράπεζα. Και γιατί δεν υπήρχε και η δυνατότητα των εναέριων μέσων χτες τη νύχτα. Ναι, προφανώς. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί έπρεπε να καθυστερήσουμε την εξάπλωση της φωτιάς όσο πιο πολύ μπορούσαμε, ώστε να μπορέσουν τα εναέρια, όπως έγινε και πράγματι σήμερα το πρωί, να παρέμβουν και να δώσουν λύσεις σε κάποια σημεία τα οποία ήταν δύσβατα και δεν υπήρχε δυνατότητα τα πεζοπόρα να κάνουν δραστηριότητα εκεί. Κύριε Καραΐσκο, κρατώ αυτό που λέτε ότι είναι σε ύφεση φωτιά. Έχετε όμως πρόβλεψη της μετεωρολογικής, αν πιθανώς ενισχυθούν οι άνεμοι και αν υπάρχει ζήτημα νέων αναζωπυρώσεων? Κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα φαινόμενα δεν μπορείς να τα ελέγξεις 100%. Με τα δεδομένα τα μετεωρολογικά που έχουμε, σήμερα έχουμε πάλι πολύ μικρό δείκτη υγρασίας. Ναι. Οπότε είμαστε δηλαδή στα χθεσινά 17% περίπου, ναι. Άρα δεν έχουμε καθόλου υγρασία. Το θετικό είναι ότι οι άνεμοι είναι πολύ χαμηλοί, 1-2 μποφόρ. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε, θεωρώ, κάποια έκπληξη. Παρ' όλα αυτά, όλες οι δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή σε επιφυλακή, σε αυξημένη επιφυλακή. Γίνονται ενέργειες όπου υπάρχει μικροεστία να αντιμετωπιστεί. Και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Βέβαια, έχουν γίνει αρκετές ζημιές, αλλά αυτό είναι το δεύτερο. Πρώτα έχει σημασία η ανθρώπινη ζωή και η περιουσία των ανθρώπων. Και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα δούμε. Ενώνουμε και εμείς τις ευχές μας, κύριε Καραΐσκο, να πάνε όλα καλά, να παραμείνει αυτή η θετική εικόνα ως προς το μέτωπο της φωτιάς στην Αιγαλία και να μην υπάρξουν αναζωπυρώσεις. Να είστε καλά, καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν,